Λοιπόν, τώρα ο Κώστας Κουντούλας έχει το λόγο. Κώστα. Λοιπόν, κοντά μας είναι και ο Μανώλης Αποστολίδης. Θεατής, θα μου επιτρέψει να πω, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ήρθε η νίκη, αλλά και προέβαλε και στεναρή αντίσταση ο Αγροτικός Αστέρας. Αυτό είδαμε εμείς. Εσύ. Εντάξει, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω να μας περιμένει. Ήμασταν πολύ υπομονητικοί στο πρώτο ημίχρονο. Δεν βιαστήκαμε. Παίξαμε την μπάλα από πίσω, κάτω, ορθά. Ευτυχώς μπορέσαμε να σκοράραμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μπορέσαμε να κάνουμε διαχείριση του σκορ. Θεωρείς είναι λογικά αυτά τα σκαμπανεβάσματα μέχρι να μάθει τη φιλοσοφία του Παναγιώτη Τζαναβάρα ώστε να βρει ένα ρυθμό η ομάδα σου και με τις αλλαγές καινούργιες που έχουν έρθει, τις προσθήκες. Είναι λίγο δύσκολο να, από τη μία στιγμή στην άλλη να πάρεις τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή. Τα τελευταία τρία παιχνίδια βλέπουμε ότι μπορούμε να το αφομοιώσουμε και παίζουμε σωστά από πίσω και πολύ καλά την μπάλα κάτω. Και έρχεται και ένα ντέρμπι. Εντάξει. Κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει για μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζω να είμαστε σε καλή κατάσταση και να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Αυτά από τον Μανώλη Αποστολίδη. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Κουντούλα που ήταν στο ρεπορτάζ.